Κάτσε καλά ρε μαλάκα. Τι κάνεις εκεί, με πετάς έξω? Α! Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Εδώ είμαστε με το GTA 5 επεισόδιο 2. GTA 5 με ένα νουμπά. Και αφού τα κάναμε όλα πουτάνα στο προηγούμενο επεισόδιο, σήμερα συνεχίζουμε το πανέμορφο αυτό ταξίδι που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά. Επεισόδιο 2 λοιπόν, GTA 5 με ένα νουμπά. Και δεν είμαι τόσο νουμπάς. Να είναι καλά ο George, τι μου θύμισε ότι έχω χειριστήριο, έχω controller και μπορείς να παίξεις με το controller, οπότε σήμερα θα παίξουμε αλλιώς τελείως. Την προηγούμενη φορά δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, είχα κάποια θέματα με τον ήχο. Έκανα ολόκληρη ιστορία για να δείτε σαν άνθρωποι το game play με τον ήχο, γιατί τελείως ήταν όλο mute. Τώρα νομίζω ότι έχω διορθώσει κάθε πρόβλημα, περάσαμε από πολλά στάδια. Κουράστηκα αρκετά για να βγάλω το πρώτο επεισόδιο, αλλά γούσταρα. Ξέρετε, όταν κάνεις μια εκπομπή, έχεις την κάβλα αυτή. Μετά από 15 εκπομπές, βαριέσαι τέρμα. Λες, πω, πάλι πρέπει να το κάνω αυτό. Πρέπει να το κάνω αυτό. Πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε. Οπότε, GTA 5 με ένα νουμπά, επεισόδιο 2. Ξεκινάμε. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Με τον Franklin, τον Lamar, τη συμμορία εκεί, σπασμένα αμάξια τη πουτάνα και ιστορίες. Με controller αυτή τη φορά. Πάμε στο σπίτι μας από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο σπίτι, έχουμε σπίτι. Θα δούμε για πρώτη φορά πώς είναι το σπίτι του Franklin. Πάλι φαντάζομαι ότι θα έχω μερικά προβλήματα με την οδήγηση μέχρι να πάρω το κολλάι με το. Sorry. What the fuck. Τι έγινε. Ωραία, πούστη. Πώς κάνει. Γαμώτο. Κάτσε καλά ρε μαλάκα. Τι κάνεις εκεί, με πετάς έξω? Α! Ρε πούστη, θα σου κατεβάσω τη μάπα ρε. Λοιπόν, την κάνουμε. Όχι, θέλω να πάω σπίτι. Όχι, δεν θα πας. Όχι, θα πάω σπίτι. Φύγε από τη μέση. Φύγε, ξεκόλα ρε, ξεκουβάλα. Άσε με ρε. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Τι ακριβώς θέλει να πετύχει αυτός εδώ ο Μπόμπιρας με τη φανέλα των Super Sonics. Λοιπόν, θα τα πούμε boy. Άντε, όχι ρε μαλάκα, σκουμπί. Άσε μας ρε μάγκα. Κλείς την πόρτα, πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Πιθανά αυτό το ήξερα γιατί βλέπω το σπίτι είναι πολύ κοντά εδώ. Πού στο διάολο μένουμε. Πάμε στο σπίτι μας λοιπόν. Μένουμε εδώ σε κάτι projects από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μένουμε σε κυριλέ γειτονιά. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Τι παίχτηκε, μάθαμε κάτι για την κοπέλα του Franklin. Oh, honey. Με την οποία κοπέλα μένουμε μαζί. Κραίο το apartment. Όχι, αυτή πρέπει να είναι η μάνα. Μάλλον η μάνα και όχι η κοπέλα. Wow. Μπορείς μέχρι και να κοιμηθείς. Αυτό είναι αρκετά ακραίο. Εντάξει, αυτό είναι τόσο ακραίο νομίζω που τέλειωσε. Μας βλέπω κάθε μέρα παιδιά επεισόδιο GTA. Αντίο εξεταστικές, αντίο όλα. Θα κάτσουμε εδώ πέρα να παίζουμε GTA μέχρι να δύσει ο ήλιος. Περάσαμε την αποστολή επιτέλους. Και τώρα μπορούμε με κάθε επισημότητα να αλλάξουμε ρούχα. Πρώτα θα επιλέξω να αλλάξουμε κανένα γυαλί. Όμως γυαλιά δεν έχουμε, οπότε θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Ξέρω εγώ, έχουμε τίποτα. Α, έχουμε κανένα παπουτσάκι. Εντάξει, είναι λίγο σαν να παίζω Stardoll τώρα η φάση, αλλά όπως μας είπε και ο Λαμάρ, μην είμαστε άλλα έτσι. Οπότε θα βρω ένα πολύ ταιριαστό outfit και όχι σαν ένα ντύσιμο που ήταν της μόδας το 1993. No offense σε όσους φοράνε τέτοιο ρούχο, μπορεί να είναι και της φάσεως εκεί στο LA, στο Compton, κάτι τέτοια φοράγε ο Easy. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι. Τσεκάρετε outfit το δικό σας. Ωραίος. Ο καλύτερος μάγκες. Έτσι. Έτσι. Κύριε αυτό είναι. Τώρα αποντηθήκαμε λίγο σαν άνθρωποι, για να δούμε τι κάνει εδώ πέρα. Μιξάρουμε. Αυτός ποιος είναι, αυτός πιθανά να είναι ο πατέρας του παίκτη μας. Μπορεί να είναι και ο ίδιος βέβαια με την Τανίσα. Με την Τανίσα. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, τώρα θα πάρουμε έναν μικρό υπνάκο έτσι για να ξεκουραστούμε. Πέφτουμε με τα ρούχα, με τα παπούτσια όπως να είναι. Και καληνύχτα. Και θα κάνουμε και το πρώτο save. Μια νέα μέρα ξεκινάει. Καλημέρα κόσμε. Καλημέρα GTA 5, καλημέρα σε όλες τις αλεπούδες. Πόσο πιο cheesy μπορώ να το κάνω, πείτε μου. Επειδή δεν βλέπω άλλα, συνήθως δεν βλέπω playthroughs και τέτοια και gaming content. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι tubers. Εσείς έχετε παίξει με το GTA? Είδα κάποιος μου έγραψε στα σχόλια ότι ξεκίνησε να παίζει την ίδια μέρα. Γενικά έχει πέσει ένα frenzy γιατί παίζει και ο George online. Και γενικά τώρα αυτές τις μέρες ανεβάζουμε μόνο GTA. Αλλά έρχεται και άλλο content, έρχονται πάρα πολλές εκπομπές. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την εξερεύνηση του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις με το κινητό. Και μπορείς να μπεις στο ίντερνετ και γαμό, οπότε για να δούμε αν υπάρχουν τα NightFox Labs. Για να δω πόσο ρεαλιστικό είναι το GTA 5. NightFox 96. No result. Μαλακία. Να δούμε αν θα βρει τον Τζέι. Ούτε τον Τζέι θα τον βρει. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι για το GTA. GTA.com ας πούμε. Ούτε GTA.com υπάρχει. Να δούμε αν υπάρχει YouTube. Βλέπουμε εδώ τη χρησιμότητα του ίντερνετ στο game, αλλά για να δούμε αν υπάρχει YouTube. Για να κάνουμε ένα μικρό inception. Παπάρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Καταλαβαίνω βέβαια τη χρησιμότητα όλου αυτού του δικτύου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο extreme, κάτι αστείο με το ίντερνετ. Δεν υπάρχουν. Καλά, προφανώς δεν υπάρχει ο NightFox και του Jay. Δεν μπορείς να μπεις στο YouTube και ώστε να δείξουμε YouTube μέσα από το YouTube. Ωστόσο, μπορούμε να ξεβρίσουμε το σπίτι. Μια πολύ όμορφη μπύρα. Ήπιαμε τώρα μία μύθος. Αυτή είναι η κουζίνα. Και αυτό είναι το σαλόνι. Ανεμιστήρας. Τηλεορασίτσα. Όλη μέρα στο τηλέφωνο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε στο ίδιο σημείο. Είναι η θεία. Είναι η θεία, όχι η μαμά. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η θεία, η Denise, που πήραμε πριν τηλέφωνο. Και είναι μερακλού. Μπορούμε να στρίψουμε ένα. Βασικά το έχει έτοιμο για μας. Disclaimer, είναι βίντεο παιχνίδι. Αυτό που παίζουμε εδώ. Και τα δαμε όλα. Αρκετά χασομερίσαμε, ώρα να επιστρέψουμε πίσω στη δράση, δεν νομίζετε? Λοιπόν, πρώτα θα πάρουμε τηλέφωνο την Τανίσα να δούμε πώς θέλει να τη συναντήσουμε και να την κάνουμε confront για όσα ισχυρίστηκε ο Λαμάρ για το πρόσωπό της. Αλήθεια τα έχει με κάποιον γιατρό ή με κάποιον δικηγόρο? Βρε δε γάμιες πρωί-πρωί. Reject η κλίση, κανείς δεν απαντάει και πάμε στις δουλειές μας. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Νέα δουλειά. Αναλάβαμε λοιπόν μια νέα δουλειά, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στο Σιμεώνε. Πάμε ξανά στο Σιμεώνε λοιπόν, στον Diego, Dieguito. Πάμε να προπονήσουμε λίγο την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πέσαμε επίσης σε πολύ ταιριαστό κομμάτι του pack, οπότε φύγαμε! Οκ, μάλλον δεν φύγαμε. Τι παίζει με το ελικόπτερο από πάνω από το κεφάλι μου? Δεν μ' αρέσει το που βουρλιάζουνε, οπότε απλά θα φύγω ήρεμα. Τι κάνω? Έχει παίχτη κάποιο πρόβλημα. Για να δω λίγο τι έγινε. Oh, what the fuck? Πού πήγε? Τον μπάσταρδο. Τον πιάσω ρε. Αν δεν με πατήσουν όλοι, δεν πρόκειται να τον πιάσω ποτέ έτσι. Γιατί κυνηγούνται. Το αμάξι μου, το παράτησα, μπράβο. Καθόλου σοφή κίνηση. Και το τράκαρα με το καλημέρα. Παρότι μπορεί να μου βγει τεράστιο το βίντεο, εγώ θέλω να εξερευνήσω τον κόσμο, να δούμε τι παίζει με τα καταστήματα στο Los Santos. Αυτή η πρώτη στάση θα είναι σε αυτό το κτίριο με τη γόβα. Μπορεί να κάνουμε και πολλές άλλες στάσεις. Παρκάραμε βασιλικά και πάμε. Ρωτώντας πάνω στην πόλη. Τι είναι, παιδιά, τρελάθηκε ο τύπος. Τρελάθηκες ρε, με βαράς, με μένα μαγκές, bitch, you bitch. Who you think you fight, fool? Εντάξει. Δεν είναι σωστό, είπα θα είμαι ήρεμος, αλλά πρέπει να ζήσουμε και τη ζωή και δεν μπορούν να μας την πέφτουν όλοι. Εγώ θέλω να πω εδώ όμως, τι είναι αυτό. Παίζει να είναι αυτό που νομίζω, αλλά πρώτα βρήκαμε ATM εδώ στο μπαρ. Είχα πορεία να δω αν έχουμε φράγκα. Ναι. Α, μας πλήρωσε ο Σιμεώνης. Οκ. Okay. Nice bar. Yeah, baby. Ας φάμε τα λεφτά μας στις κουτάνες και τα sneakers. Ελάτε κύριε. Ακολουθούμε την αγνότητα στο private room. Μέρα μεσημέρι, εδώ στο Τιτζάδικο. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι το YouTube θα επέτρεπε να δείτε αυτά που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Όσοι είναι μίστες ξέρουν, άφησα μια μικρή σκηνή, έχουμε πολύ γυμνό εδώ, 18 συν και ζήτησα να... Βασικά αυτή μου ζητούσε να την αγγίξω λιγάκι παραπάνω, το έκανα και έφαγα πόρτα. Έφαγα πόρτα όλη δικιά μου. Θα έπρεπε ίσως να τους δει όλους, αλλά δεν ψήνω να τα βάλω μόνο το κατάστημα εδώ. Οπότε θα επιστρέψω όταν πάρω τον γκάνι. Και μόλις πάρω τον γκάνι θα σας δείξω εγώ ποιος είμαι όταν έχω λεφτά και όπλο. Θα δείτε με ποιον τα βάλατε. Δεν μπορείτε να με πετάτε με ένα έξω. Η κοπέλα το ζητούσε. God damn it. Φάγαμε πόρτα ρε παιδιά. Φάγαμε πόρτα. Δεν έχουμε πάει στο mission. Δεν έχει πάει και πολύ καλά αυτή η μέρα, οπότε πάμε κατευθείαν στο quest μας, βασικά να βρούμε τον quest giver μας, στο αφεντικό, τον Diego. Κρουιζάρουμε την πόλη, απίστευτα τα κτίρια, τα artworks, μ' αρέσει πολύ, εντάξει αυτό το ήξερα ότι θα μ' αρέσει πολύ, απλά επειδή δεν είμαι fan των third person shooters και όλων αυτών με τα όπλα και τα λοιπά, από μικρός δεν ήμουν fan. Έτσι έτυχε και δεν είχα παίξει ποτέ στη ζωή μου GTA, γιατί με κρίντζαρε. Το story όμως και το open world σε κερδίζουν και το πόσο outrageous είναι οι πράξεις που κάνεις και τα λοιπά και η ζωή που ζεις είναι σαν μια ταινία γκαγκστερική. Θα ξανακάνω ένα υπόμνημα εδώ πάνω να πατήσετε την κάρτα να δείτε το βίντεό μου με το γιατί μας αρέσουν και γιατί μας εντριγκάρουν οι ζωές και τα έργα των γκάγκστερ. Τώρα πάω να δω λίγο τι παίζει σε ένα μαγαζί άλλο που βρήκα, με την ευκαιρία ότι είναι δίπλα στο Σιμεώνε. Μπορώ να πάω... Εντάξει, αυτός είναι Ρώσος, εγώ τον έχω κάνει Αργεντίνο τον άνθρωπο. Μη μου πεις ότι είναι μόνο για πράκτης και ότι δεν αγοράζεις. Μη μου πεις. Α, για να δούμε, για να δούμε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αλλά δεν έχουμε λεφτά για τίποτα. Φάγαμε τα φράγκα στο Τζάδικο. Δεν θέλω να πάρω χειροποπίδα. Τρελά, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε να γκραϊντάρουμε. Οπότε αφού κάναμε λίγο να καταλάβουμε πώς παίζεται το game, αφού είδαμε πώς παίζεται το παιχνίδι, με το χειριστήριο και όχι με το μικρολόγιο. Είδαμε τι παίζει στην πόλη, τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πας σε την τζάδικα, μπορείς να αγοράσεις όπλα. Πρέπει να βγάλουμε λεφτά ώστε να είμαστε κυμπάριδες και να μπορούμε να τους αγοράσουμε όλους πολύ εύκολα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ανόδό μας στον υπόκοσμο ή να πάρουμε απλά ένα quest. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. Νέο quest. So good. Hold me. Τι αγκαλίτσες. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want. Προφανώς ο Diego θέλει να χρυσώσει το χάπι και να καλοπιάσει τον τίμιο Franklin, αλλά δεν είναι χαρούμενος. At exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, what's up, Denise? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Κανείς δεν είναι χαρούμενος με την κατάσταση της ζωής του. Βλέπουμε την κάψα να ανέβουνε. Φαντάζομαι ότι δεν θα δουλεύουμε και πολύ για τον Σιμεών. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Προς το παρόν έχουμε αυτό το νέο quest με το ποδήλατο. Οπότε συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάπου εδώ το part 2 θα ολοκληρωθεί. Φυσικά συνεχίζεται η περιπέτεια του Franklin και του Lamar την επόμενη φορά. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο όπου θα προχωρήσουμε την ιστορία, γιατί σήμερα σταλάραμε λιγάκι, κυρίως εξερευνήσαμε το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε ένα like, ένα subscribe, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη δουλειά μας. Έρχονται πολλά νέα projects, έρχεται εξεταστική. Αλλά τα NightFox Labs είναι εδώ για εσάς, οπότε για την ώρα γεια σας, από εμένα τον NightFox και από όλους εδώ εμάς στα γραφεία των Labs. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά.